είναι ο τελευταίος ομιλητής για σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς σύγχρονο, γρήγορο, αποτελεσματικό κώδικα πτωχευτικής διαδικασίας, καμία χώρα, καμία οικονομία δεν πρόκειται να αναπτυχθεί. Ειδικά στην περίπτωσή μας, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτήν χωρίς εξυγχρονισμό των συγκεκριμένων διαδικασιών. Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας? Να βελτιώσουμε φυσικά το πτωχευτικό κώδικα με επιτάχυνση και δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών ακόμα και όταν ο μέτοχος δεν συμφωνεί. Ο σκοπός είναι να σώζουμε τις επιχειρήσεις, γιατί έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν πελάτες, έχουν υπαλλήλους, έχουν προμηθευτές. Όχι απαραίτητα τους μετόχους. Από την άλλη, οι μέτοχοι που συνεργάζονται, οι μέτοχοι που πονάνε την επιχείρησή τους και απλώς αντιμετώπισαν μια δυσκολία μεγαλύτερη από τις δυνάμεις τους, θα πρέπει να διασώζονται. Ο πτωχευτικός κώδικας πρέπει να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον μη δόλιο επιχειρηματία, όπως μας το είπε και πράγματι και ο Υπουργός, και το χαιρετίζουμε ως μια θετική πρόνοια. Πρέπει συγχρόνως να μην επιτρέπει στους πλούσιους, τους πλούσιους επιχειρηματίες με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, πρέπει να πάρουμε τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, ώστε αυτές, απαλλαγμένες από τα βάρη τους, να αρχίσουν να δανείζουν επιτέλους. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία της λεγόμενης κακής τράπεζας. Αν οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν κάποιο μερίδιο σε αυτή την τράπεζα, από τα κέρδη από αυτή την τράπεζα, τότε δεν θα χρειαστεί να γραφτούν και ζημιές, υπέρογκες ζημιές, και έτσι να αποφύγουμε άσχημα σενάρια ανακεφαλαιοποίησης. Τρίτον, να χρηματοδοτηθεί η τράπεζα αυτή, η τράπεζα που θα είναι εκτός πολιτικών επιρροών, αν η διαχείριση ασκείται από επαγγελματίες του χώρου, μέσω του εθελοντικού επαναπατρισμού κεφαλαίου. Αντί να φορολογείται με 40 έως 70% όπως κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο, ρισκάροντας την επιτυχία του εγχειρήματος, πείτε στους Έλληνες που έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό. Κλείδωσε τα χρήματά σου για 7 ή 10 χρόνια και θα κερδίσεις από την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα άρει και τη δεύτερη αντίρρηση που ακούμε από τους εταίρους. Ελληνικά κεφάλαια θα αναδιαρθρώσουν την οικονομία και δεν θα χρειαστούν κεφάλαια από το εξωτερικό, από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Μόνο έτσι θα έχουμε άμεσα το όφελος της επανεκκίνησης των τραπεζών και σχετικά γρήγορα το δεύτερο όφελος της αναδιάρθρωσης των προβληματικών επιχειρήσεων, κάνοντας τους επενδυτές να ξαναδούν τη χώρα μας με θετικό μάτι. Δύο λόγια θα ήθελα να πω για την εθελοντική αποκάλυψη των εισοδημάτων. Όσο πιο πίσω στο χρόνο πηγαίνουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι για τη διοίκηση να αποκαλύψει αυτά τα χρήματα. Συνεπώς, είναι εντελώς λάθος να αυξάνουμε το φόρο για τα παλιά εισοδήματα, που κάποια από αυτά μπορεί να είναι ακόμα και κοντά στην παραγραφή. Βασίζεστε στην τιμωρητική λογική των υπηρεσιών, αντί στη λογική των σωστών κινήτρων που θα οδηγούσαν στην εθελοντική αποκάλυψη των εισοδημάτων. Έτσι όμως θα αποτύχετε. Έτσι όμως στην πραγματικότητα θα αποτύχουμε όλοι μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονομία μας στηρίζεται σε μη ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας είναι διαχρονικό αποτέλεσμα της υψηλής γραφειοκρατίας. Δεν φταίνε αυτές, η γραφειοκρατία φταίει. Σήμερα όμως η έλλειψη ρευστότητας, καθώς και τα συσσωρευμένα χρέη, δεν αφήνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν εκτός της παρανομίας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Μιλάμε συχνά για τα μέτρα απομείωσης του εξωτερικού χρέους. Όμως το εσωτερικό χρέος έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας σε χιλιάδες επαγγελματίες. Χρειάζεται επιγόντως ένα νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει την απομείωσή του, με ταυτόχρονη όμως εμπέδωση νοοτροπίας νομιμότητας. Προτείνω ένα πρόγραμμα διάσωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τα ταμεία παγώνουν και αποπληρώνονται με 10% των κερδών για τα επόμενα 10 έτη.
Συγχρόνως, οι επιχειρήσεις που διασώζονται έχουν υποχρεώσεις για άμεση πληρωμή του ΦΠΑ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, μη εξόφληση των τιμολογίων με μετρητά, ηλεκτρονική δήλωση όλων των υπαλλήλων, ακόμα και των προσωρινών τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων, ηλεκτρονικά καταχωρημένα βιβλία συνδεδεμένα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Τέλος, ειδικό μεικτό σώμα του ΣΕΠΕ και της ΓΟΔΟΕ θα διενεργεί ελέγχους τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο έτη με ρητή δέσμευση για ανάκληση άδειας σε οποιαδήποτε παράβαση. Έτσι και θα σώσουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως θα εμπεδώσουν την κουλτούρα της νομιμότητας. Γιατί έτσι θα διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί από μια οικονομία στην οποία σκοτώνουμε τους μικρομεσαίους και αφελεινίζουμε τους μεγάλους. Αν θέλετε να σώσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να δεχτείτε και την τροπολογία που σας καταθέσαμε, 4 ανεξάρτητοι βουλευτές. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν υπό το βάρος των χρεών, αλλά έχουν τηρήσει κατά τα λοιπά τις υποχρεώσεις τους. Από αυτές δεν μπορούμε να εισπράξουμε τίποτα πια. Είναι κλεισμένες, δεν έχουν τζίρο για να μας πληρώσουν. Όταν κάποιος δεν έχει εισόδημα, δεν μπορεί να πληρώσει κάτι. Όμως, αν τους δώσουμε μια ευκαιρία να ξανακάνουν έναρξη, να επανεκκινήσουν και να πληρώσουν το κεφάλαιο που χρωστάνε, χαρίζοντας πρόστιμα και προσαυξήσεις, και εισπρακτικά αποτελέσματα θα έχουμε και θα βοηθήσουμε τη μικρομεσαία οικονομία. Σας ζητώ, κυρία Παπανάτσου, λοιπόν, να τη δείτε με θετικό βλέμμα και να την κάνετε αποδεκτή, έστω και με τις όποιες διορθώσεις θέλετε να κάνετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, φέρνετε και τις διατάξεις για το πλαστικό χρήμα. Εστιάζουμε πάλι στη Λιανική. Αντί να κλειδώσουμε τη χοντρική, καθολική υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων με κλειστές αποθήκες. Γίνεται. Τα συστήματα υπάρχουν. Η Δίας ΑΕ έχει ένα έτοιμο σύστημα. Ας τα αξιοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο και η Λιανική θα έχει αύξηση του τζίρου, διότι όταν αγοράζεις, αναγκάζεσαι να δείχνεις αποδείξεις ότι το πουλάς. Η φοροδιαφυγή στις υπηρεσίες είναι διαφορετικό θέμα και σίγουρα όχι του παρόντος. Πάντως δεν θα πιάσετε τη φοροδιαφυγή με το πλαστικό χρήμα που φέρατε. Οι υποχρεώσεις είναι μικρές, θα τις καλύπτει ο κόσμος με τα σούπερ μάρκετ, έστω και με τη βενζίνη. Η φόρη από την άλλη μεριά είναι πολύ μεγάλη και εκεί που έχει σημασία η συναλλαγή θα γίνεται χωρίς απόδειξη και δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τους φοροφυγάδες. Πιο πολλά κάνατε με τις capital controls παρά με αυτό το νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή. Δεν θα την πιάσετε, γιατί με την επιτυχημένη διαπραγμάτευση True Success Story του κυρίου Τσακαλώτου δεν μπορέσατε να φέρετε τον ακατάσχετο λογαριασμό. Αυτό χτυπάει πάλι τους μικρομεσαίους και θα δώσει πάλι πλεονέκτημα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αναρωτιέμαι αν αυτό τελικά είναι ο σκοπός σας. Θα τα συζητήσουμε και επί των άρθρων, αλλά για ποιο λόγο εξομοιώνετε τους πράκτορες του ΟΠΑΠ με τους εμπόρους όπλων. Ποια είναι αυτή η λογική? Γιατί οι φωτογραφικές διατάξεις απαγορεύουν στο δίκτυο του ΟΠΑΠ να διενεργεί συναλλαγές ηλεκτρονικές, όταν πληρώνουν ήδη τους λογαριασμούς, όταν ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης? Εξυπηρετείτε κάποια συμφέροντα? Πείτε μας ανοιχτά. Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κόβει το επίδομα θέρμανσης και το αφήνει στο 1 τέταρτο του τι ήταν, 55 εκατομμύρια. Το νομοσχέδιο που κόβει το φοιτητικό επίδομα. Το νομοσχέδιο που καταργεί απαλλαγές αντίθετα με το τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο αν δεν είχε και προσλήψεις. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ποια έλλειψη συνείδησης σας επιτρέπει να φέρνετε προσλήψεις 20 ατόμων με κόστος 360.000 ευρώ ετησίως σε αυτό εδώ το νομοσχέδιο που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Την ίδια μέρα που σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ίδια Υπουργός Εργασίας, κυρία Χτσιόγλου, υπάρχουν 125.000 αμοιβόμενοι με κάτω από 100 ευρώ. Το φαντάζεστε, λιγότερα από 100 ευρώ το μήνα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Συνεχίζεται σε ένα αδιέξοδο δρόμο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν νοιάζονται για τη χώρα, νοιάζονται μόνο για να πληρωθούν. Εσείς όμως, γιατί τους δίνετε τα εργαλεία να σας εκβιάζουν? Με παλινοδίες. Θα κλείνατε τη διαπραγμάτευση 5 Δεκεμβρίου. Θα την κλείνατε τέλος Δεκεμβρίου, τέλος Ιανουαρίου. Προχθές ο κύριος Ραγκασάκης μας είπε πρώτο εξάμηνο του 2017. Θέλετε να δώσετε και χρήματα στον κόσμο, το κάνετε χωρίς να τηρήσετε τις υποχρεώσεις που εσείς υπογράψατε, δίνετε άλλοθι να μας παγώσουν τα μέτρα για το χρέος. Το κάνετε κυρίως άδικα και αναποτελεσματικά. Την ίδια μέρα μας είπε η κυρία Χτσόγλου για τους εργαζόμενους των 100 ευρώ. Τι κάνετε για αυτούς τους εργαζόμενους με το υπερπλεώνασμα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθείτε κι εσείς, όπως τόσοι άλλοι, μια ήπια προσαρμογή. Ήπια προσαρμογή που είναι μόνο ήπια και καθόλου προσαρμογή. Έτσι όμως φτάσαμε στην πτώχευση. Έτσι δεν βγαίνουμε από την πτώχευση.
Έτσι δεν έχουμε επιχειρήματα απέναντι στους δανειστές μας. Και έτσι αποδέχεστε τα μέτρα που σας σερβίρουν, μέτρα ενός προγράμματος που δεν βγαίνει. Τη μοίρα που επιφυλάξατε σε αυτή τη χώρα δεν την αξίζει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.